Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννίτων για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση συλλογής του Δημοτικού Μουσείου του Δήμου Ιωαννίτων» που στεγάζεται στο Ασλάν Τζαμί. Η έγκριση έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Στην ουσία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Θωμάς Γιωτίτσας, έγινε ένα επιπλέον βήμα για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και ανάδειξης της βορειοανατολικής πλευράς του κάστρου. Σκοπός της σύμβασης είναι η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της συλλογής και την καταγραφή της στο κατάλογο των ψηφιακών συλλογών κινητών μνημείων, με σκοπό την έκθεσή τους. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή λοιπόν και τεκμηρίωση 1000 περίπου αντικειμένων που ανήκουν στη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων, στη βορειοανατολική ακρόπολη του κέντρου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ιστορική αξία της συλλογής. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προετοιμασίας για την εκπόνηση της μουσιολογικής μελέτης της επανέκθεσης της συλλογής στο Τέμενος Ασλάν Πασά. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 6 μήνες, ενώ τη χρηματοδότηση του έργου, που έχει προϋπολογισμό 37.500 ευρώ, αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολιτισμού και αφορά την καταγραφή και την ψηφιοποίηση των εκθεμάτων, ώστε να πάμε μετά και στην οριστική μουσιολογική μελέτη. Και προτείνονται στην Επιτροπή, ως εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως τακτικό μέλος ο κύριος Φλούδας Βασίλειος, με αναπληρωτή τον κύριο Τσουκανέλη Λευτέρη. Εγκρίνεται λοιπόν η σύναψη της προγραμματικής.